συνάδελφοι πριν από ένα χρόνο. Δεν ήταν φανερό ότι αυτή η σύνοδος θα λάμβανε χώρα. Η Ρωσία έκανε ό,τι μπορούσε για να μην γίνει. Σήμερα όμως 101 χώρες και διεθνείς οργανισμοί εκπροσωπούνται γύρω από αυτό το τραπέζι, καταδεικνύοντας, όπως είπε και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, ότι η σύραξη στην Ουκρανία είναι παγκόσμιο ζήτημα. Πολλά συζητήθηκαν στις συνεδρίες μας. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια των τροφίμων, η επιστημιστική ασφάλεια. Ο πρόεδρος της Κένιας ανέφερε τις επιπτώσεις που είχε στους αγρότες η έλλειψη των σίτηρων και των λιπασμάτων. Βεβαίως θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το κοινό ανακοινοθέν, το οποίο φωτίζει τη σημασία της πλήρους και ελεύθερης ναυσιπλοείας και την υποστήριξη της Ουκρανίας για την ανοικοδόμησή της. Ήμουν στην Οδυσσό με τον Βολοντίμιρ όταν χτύπησε ένας πύραυλος το λιμάνι. Πρέπει να διατηρήσουμε το επίπεδο των εξαγωγών προκειμένου από την Ουκρανία για να διατηρήσουμε την επιστημιστική ασφάλεια. Επιπλέον, είμαστε όλοι εδώ για να καταδείξουμε τη δέσμευσή μας στο διεθνές δίκαιο και να διατρανώσουμε τη σημασία της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, να θυμίσουμε σε όλους ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο, ότι οι χώρες και οι λαοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τις κυβερνήσεις τους και να καθορίζουν το μέλλον τους. Και βεβαίως η πυρηνική ασφάλεια δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, ούτε και η επιστημιστική ασφάλεια. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η ειρήνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αποτέλεσμα μιας συνθηκολόγησης και γι' αυτό θα βοηθήσουμε την Ουκρανία με όλες μας τις δυνάμεις να φτάσει σε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη μέσω σωστών διαπραγματεύσεων. Τέλος, θα ήθελα να θίξω το θέμα της σημασίας του ανθρωπιστικού δικαίου όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για το Σουδάν και τη Γάζα. Προστασία των αμάχων και βεβαίως να διασφαλίσουμε την επιστροφή των ομήρων, να γίνει απελευθέρωση των κρατουμένων πολέμου και απεχθέντων παιδιών.